οι προοπτικές για τις περιφέρειες, οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες μέσα από τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και το Ταμείο Ανάκαμψης, η προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, οι ενεργειακές προκλήσεις, ο ρόλος της αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικότητας στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χώρας είναι μερικά μόνο από τα ζητήματα που βρέθηκαν φέτος στο επίκεντρο των εργασιών του 3ου Ολυμπία Φόρουμ που συνδιοργάνωσε το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και η εφημερίδα Πατρίς. Γίνεται μία όσμωση επί της ουσίας διαφορετικών θεματικών, οι οποίες όλες μαζί όμως συνθέτουν αυτό το οποίο ονομάζει κανείς περιφερειακή ανάπτυξη. Και αυτό είναι αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα. Νομίζω ότι είμαστε σε μία φάση της εξέλιξης αυτοδιοίκησης που αρπάζει αυτή την ευκαιρία. Μόνο να σας πω για το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, έχουμε φτάσει σε εντάξεις έργων 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και κανείς θα περίμενε να δει αν υπάρχει ανταπόκριση από την αυτοδιοίκηση. Φαίνεται ότι ανταποκρίνεται. 1,8 δις από αυτά τα έργα έχουν ήδη δημοπρατηθεί, 813 εκατομμύρια έχουν συμβασιοποιηθεί και 287 εκατομμύρια ήδη έχουν εκταμιευθεί. Γίνεται μια ζήμωση που είναι άκρως απαραίτητη για τα επόμενα βήματα προς την ανάπτυξη. Όποια ανάπτυξη και για όποια περιοχή, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτή. Δεν μιλάμε μόνο για όρους του σήμερα, μιλάμε για το αύριο. Και αυτό προφανώς έχει να κάνει με το περιβάλλον, έχει να κάνει όμως και το πόσο αγκαλιάζει η τοπική κοινωνία τον τουρισμό. Και όσο πιο πολύ αντιλαμβανόμαστε το θετικό αντίκτυπο και τη θετική προστιθέμενη αξία του τουρισμού, νομίζω τόσο περισσότερο νέοι άνθρωποι θα ασχολούνται με αυτό, γιατί το έχουμε ανάγκη. Το Olympia Forum είναι πλέον ένας θεσμός. Ένας θεσμός για την ανάπτυξη, για την παραγωγή, για ανασυγκρότηση, για την οικονομία του τόπου. Η μελέτη της διανέωσης για την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας είναι σε εξέλιξη. Έχουμε θετική ανταπόκριση από το ευρύτερο κοινό, από ένα πλήθος επιστημόνων και σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε όλα τα ευρήματα και τις προτάσεις τις οποίες είχαμε στο προηγούμενο συνέδριο και αισιοδοξούμε ότι πραγματικά θα το πετύχουμε. Τα μεγάλα έργα ανάπτυξης και η προστασία των μικρών ή μεγάλων επενδύσεων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε περιοχές της Πελοποννήσου και Δύση στη Μυσσηνία, αλλά και ο πολύ σημαντικός ρόλος της επιχειρηματικότητας στην επίτευξη της ανάπτυξης τέθηκαν σε συζήτηση. Εφόσον οι ιδιώτες επιχειρηματίες έκαναν το καθήκον τους και το πατριωτικό τους καθήκον, ο αείμνος ο καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, αλλά και όλοι βεβαίως όσοι επενδύουν τέτοιου μεγέθους επενδύσεις στον τόπο μας, νομίζω ότι η πολιτεία οφείλει τώρα, σε αυτή την περίοδο που μπορούμε, που έχουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία, να σταθούμε και να στηρίξουμε αυτές τις επιχειρήσεις, αλλά και την προοπτική νέων επιχειρήσεων, με τη δημιουργία υποδομών, οι οποίες πραγματικά θα πάνε την Μεσσηνία και την ολόκληρη περιοχή πολύ πιο μπροστά. Και από την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να δοθεί κυρίαρχα στους επιχειρηματίες, ότι πρέπει να κάνουν την επόμενη μέρα τη συμβουλευτική, και εδώ πάλι φταίνε και εμείς ο επιχειρηματικός κόσμος, η οργάνωση που έχουμε ή το πώς μπορούμε να είμαστε παρόντες στη λήψη των αποφάσεων ή δεν είμαστε παρόντες τελικά. Πρέπει λίγο να αλλάξει το μείγμα, υπό την έννοια ότι έχουν γίνει διορθωτικές κινήσεις. Ήδη στο κομμάτι του ΕΣΠΑ πάρα πολλά πράγματα διορθώνονται, αλλά πρέπει μάλλον να γίνουν πολύ πιο γρήγορα, γιατί ο χρόνος πλέον δεν φτάνει.